Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cooking with Chef Faye. Σήμερα θα ασχοληθώ με τη διεθνή κουζίνα. Θα σας φτιάξω ένα τύπου ψωμάκι γεμιστό με κιμά. Λέγεται μπαπάο. Ξεκίνησε από την Κίνα, το μαγείρευαν με χοιρινό. Το έλεγαν μπα και στη συνέχεια πήγε στην Ινδονησία και το ονόμασαν μπαπάο. Λοιπόν, ξεκινάω με τη ζύμη. Για να μην σας μπερδέψω, θα σας πω τα υλικά της ζύμης αρχικά. 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μόλις το ζύγισα. Εδώ έχω 400 ml χλιαρό νερό, 4 κουταλιές τη σούπα ζάχαρη, τις ρίχνω στο χλιαρό νερό και 2 φακελάκια ξηρή μαγιά. Στο χλιαρό νερό και θα βάλω και λίγο αλάτι στο αλεύρι. Βάζω τον κάδο στο πολυμηχάνημα και θα ετοιμάσω και 3 αυγά. Για την ζύμη, περιμένουμε λίγη ώρα να ενεργοποιηθεί η μαγιά και θα αρχίσω το ζύμωμα. Όπως βλέπετε, η μαγιά ενεργοποιήθηκε, διπλασιάστηκε σε όγκο. Και τώρα ξεκινάω. Θα ρίχνω ένα-ένα τα αυγά. Έχω βάλει το γάντζο και έτσι θα ζυμωθεί η ζύμη μου. Μπορείτε βέβαια να τη ζυμώσετε και στο χέρι. Και το τρίτο. Και τώρα θα ρίξω τη μαγιά. Αφράτηξε αρκετά. Να ζυμωθεί η ζύμη έως ότου ξεκολλήσει από τα τυχόματα. Ξεκόλλησε η ζύμη από τα τυχόματα και τώρα θα τη βγάλω εδώ στην επιφάνεια να τη ζυμώσω λίγο αφού βγάλω λίγο αλεύρι. Πάρα πολύ ωραία έγινε η ζύμη.
Τη ζύμη στη συνέχεια τη βάζουμε σε ένα ζεστό σημείο. Εγώ ήδη έχω ζεστό το φούρνο γιατί έψινα πιπεριές για να κάνω πάστα πιπεριάς που θα χρειαστεί στη συνέχεια. Και μπορείτε να ανάψετε το φούρνο σας για γρήγορη ζύμωση στους 60 βαθμούς έως ότου διπλασιαστεί σε όγκο η ζύμη. Τέλεια. Τη σκεπάζω με μία πατσατούλα. Και στο μεταξύ θα αρχίσω το μαγείρεμα του κιμά. Λοιπόν, για να μαγειρέψω τον κιμά χρειάζεται μία ειδική σως που τη λένε κέτσαπ μάνις. Μάνις όχι με ήτα, με γιώτα, στα αγγλικά φυσικά. Επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα να βρούμε, εγώ θα προσαρμόσω τη γεύση στα δικά μας τα δεδομένα. Η κέτσαπ μάνις γίνεται με πάρα πολλές σως, συνδυασμός δηλαδή. Οπότε εγώ σκέφτηκα να βάλω σόγια σως. Θα βάλω και τζίντζερ που περιέχει και η κέτσαπ μάνις. Αυτή είναι barbecue σως, καπνιστή. Αυτή που χρησιμοποιούμε για τα κρέατα εμείς. Και τώρα θα βάλω μέσα στεροειδή γλυκάνισο και σκόρδο. Πολύ μικρές κελίδες αυτές. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα υλικά για το κιμά. 25 γραμμάρια βούτυρο. Έχω 2 κρεμμύδια. 4-5 σκελίδες σκόρδο, τζίντζερ, αλάτι, πιπέρι. Αυτό είναι καυτερό που θα το χρησιμοποιήσω για την πάστα πιπεριάς. Ανοίγουμε και εδώ την εστία και τα κρεμμυδάκια ή τα ψιλοκόβουμε ή τα τρίβουμε στο τρίφτη. Εγώ θα τα αλλάσω στο μπλέντερ. Έτοιμο το κρεμμυδάκι. Θα το σοτάρω μέχρι να γυαλίσει. Όχι πολύ περισσότερο. Και φυσικά θα βάλω και το σκόρδο.
πήγα να το χαμηλώσω και το έκλεισα εντελώς. Η σάλτσα μόλις πήρε βράση, την έβγαλα από το μάτι. Αφού γυάλισε το κρεμμυδάκι, θα βάλω μέσα το κιμά. Βάζουμε το τζίντζερ. Αλάτι. Αυτό είναι αλάτι μασολογγίου. Τώρα θα ρίξω την σως. Θα τη στραγγίσω εδώ για να κρατηθούν τα σκόρδα. Τα σκόρδα και ο γλυκάνισος. Μοσχομύρισε, περιττό να σας πω. Ωραία. Ανακατεύω καλά και αφήνω το κιμά να μαγειρευτεί. Thank you.
ήδη έβγαλε τα υγρά του. Ωραία. Θα το σκεπάσω και το αφήνω να μαγειρευτεί. Έως ότου ψηθεί ο κιμάς, εγώ έφτιαξα και το καυτερό τσίλι που θα σερβίρουμε τα... Πώς τα πάμε, μπάω, όχι, μπαπάω. Ορίστε, έχω βίντεο, μπορείτε να το αναζητήσετε, πάστα πιπεριάς Φλωρίνης, για να δείτε πώς γίνεται. Ο κιμάς εξαιρετικός, μοσχομύρισε το σπίτι και η γεύση του πάρα πολύ καλή και η ζύμη μου, όπως βλέπετε, τριπλασιάστηκε. Τώρα θα την ζυμώσω άλλη μία φορά. Λίγο αλευράκι. Κόλλησε στα τυχόματα. Γι' αυτό στο γυάλινο μπολ θα ρίψω λίγο ελαιόλαδο, γιατί θα το βάλω πάλι στο φούρνο μου στους 50, όπως σας είπα, 50 με 60 για άλλη μισή ώρα. Λαδάμω και τα τυχώματα, έτσι, και τη βάζω πάλι, αφού τη σκεπάσω, στο φούρνο που είναι ήδη αναμένος, είπαμε. Οπ, διωγγώθηκε δεύτερη φορά η ζύμη και τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τα ψωμάκια μας. Τα ψωμάκια που είναι ατμού και λέγονται στα αγγλικά steamed bun. Κάνουμε και λίγα αγγλικά. Εγώ λέω να δοκιμάσω και με τυράκι. Σίγουρα θα είναι νόστιμο.
για να σγίσουμε να είναι περίπου ισόβαρα. Ογδόντα. Έτσι, να τα κάνουμε αφρέτα. Θα τα χωρίσω σε μπαλάκια τώρα, τα αφήνω εκεί και στη συνέχεια θα βάλω τη γέμιση. Εδώ έχω τα μπαλάκια, τα ψωμάκια μου και εδώ έχω τον ατμομάγειρα. Με εξυπηρετεί πάρα πολύ. Για όσους δεν έχουν, σας συστήνω να πάρετε έναν ατμομάγειρα. Λοιπόν, ανοίγουμε πιτούλα, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Θα ανοίξω πρώτα πιτούλες και στη συνέχεια θα τις γεμίσω. Γεμίζω τα πιτάκια. Με τη φάρσα. Δεν είναι φάρσα, έτσι λέγεται η γέμιση. Όταν πήγα στη σχολή μαγειρικής, μου φάνηκε κάπως περίεργο. Φέρνουμε λοιπόν εδώ, ενώνουμε τις άκρες. Ενώνουμε καλά τις άκρες και το γυρίζουμε έτσι και το στρογγυλεύουμε αυτό. Να κάνω άλλο ένα και το βάζουμε μέσα στο καλαθάκι, το ατμομάγειρα. Το πιέζω να κλείσει καλά. Στη συνέχεια το διπλώνω και το στρογγυλεύω. Έτοιμο και το δεύτερο και να κάνω και ένα με τυρί φέτα. Έχω εδώ τρίψει τυρί φέτα βαρελίσια, έβαλα και λίγο μαύρο πιπέρι, τίποτα άλλο. Και κλείνω με τον ίδιο τρόπο. Θα τα βάλω να ψηθούν στον ατμό για 25 λεπτά. Ορίστε. Ας το βάλω στο άλλο καλάθι, το τυρί. Με τον ίδιο τρόπο θα γεμίσω και τα υπόλοιπα. Έβαλα σε λειτουργία τον ατμομάγειρα, το γέμισα. 25 λεπτά είπαμε και μου έμειναν 7 μπαλάκια ζύμης. Θα τα βάλω στην κατάψυξη και όποτε χρειαστώ πιτάκια θα τα βγάλω, θα τα ξεπαγώσω και θα τα μαγειρέψω. Και κιμά μου απέμεινε. Αλλά αύριο θα κάνουμε μακαρόνια με κιμά και θα χρησιμοποιήσω και αυτόν. Ψήθηκαν τα παπάω μας. Έγιναν τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Τα δοκιμάσαμε. Θεωρώ ότι είναι πολύ υγιεινό αυτό το ψωμάκι.
Σας συστήνω να το φτιάξετε. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου και like στη σελίδα μου στο Facebook και στο Instagram Cooking with Chef Fay. Γεια σας!